Λοιπόν, είδαμε την προεκλογική κίνηση όλων των κομμάτων. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τις πολιτικές μας συζητήσεις για απόψε με τον υποψήφιο βουλευτή στον βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας της Αθήνας με το Κίνημα Αλλαγής και πρώην υπουργό φυσικά, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με το σχόλιο σας για το οριστικό κατά τα φαινόμενα ναυάγιο στο παραλίγο debate. Κοιτάξτε, δεν είναι καλό να μην γίνει μια συζήτηση των πολιτικών αρχηγών. Αλλά δεν θα χάσουμε και τον υπόλοιπο προεκλογικό μας χρόνο συζητώντας αυτό το θέμα. Μακάρι να βρουν μια λύση και να γίνει. Αλλά πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Εσείς θέλατε να γίνει αυτό το debate. Εσείς και ως Κίνημα Αλλαγής. Εμείς ναι. Εμείς θέλαμε να γίνει και θέλαμε να γίνει μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών mm-hmm. που υπάρχουν αυτή τη στιγμή Βουλή και κατεβαίνουν και στις εκλογές τις επόμενες. Πάντα ήταν χρήσιμο αυτό. Δηλαδή mm-hmm. δεν ήταν κακό. Δεν προσέφερε πάρα πολλά έτσι όπως είχε κονσερβοποιηθεί. Ναι. Αλλά όχι και να μην γινόταν όμως. Mm-hmm. Όχι ότι ήταν και άχρηστο. Εγώ, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, το βλέπα. Ναι. Αλλά ζω και χωρίς το debate. Ναι. Δηλαδή δεν θα γίνει, ας πούμε, θα έρθουν τα πάνω κάτω, αφού δεν θα το κάνουν. Αλλά και έτσι όπως ήταν η διαδικασία. Μέσα από τις λεπτομέρειες τώρα, mm-hmm. Κύριε Μελιγκόνη, να δούμε τώρα ποιος φταίει. Εμείς το θέλαμε. Εμείς το θέλαμε. Αλλά όπως σας είπα και πριν. Θα ζήσουμε και χωρίς αυτό. Mm-hmm. Κύριε Λοβέρδε, εσείς αυτή η διαρκής κατηγορία που απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία, ότι δηλαδή προσπαθεί να κρύψει το πρόγραμμά της, μια που μιλάμε τώρα για το debate, σας έχει δοθεί η αίσθηση ότι ώρες-ώρες το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης προσπαθεί να πει όσο λιγότερα μπορεί? Αυτή τη συζήτηση θα την κάνετε με τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Σας το λέω γιατί φαντάζομαι. Όταν ερωτήθηκα, κύριε Μελιγκόνη, παλιότερα, αν θέλω να γίνει η μονομαχία Τσίπρα-Μητσοτάκη, mm-hmm. είπα ότι στη Βουλή όσες φορές έγινε ήταν απαγοητευτική. Δηλαδή ήταν και σε ένα σημείο και, να πω μια λέξη, να την βάλω σε εισαγωγικά, εμετική. Ναι. Λοιπόν, βαριά λέξη είναι η αλήθεια. Ναι, γιατί ήταν μια μέρα που όλη η ελληνική κοινωνία την αποδοκίμασε. Και εγώ πρωτευόντως ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είχα σηκωθεί απάνω και έλεγα σταματήστε mm-hmm. και εν πάση περιπτώσει αυτού του είδους η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι ικανή mm-hmm. Και επαρκής λόγος για να μας αφαιρείτε το λόγο. Γιατί πηγαίναμε εμείς πολύ πιο πίσω χρονικά. Άρα λοιπόν αν ήταν να γίνει μια τέτοιου είδους κόντρα δεν θα την ήθελα. Η συζήτηση όμως των πολιτικών αρχηγών των πέντε κομμάτων είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Και αυτό το θέλαμε. Τώρα. Αν με ρωτάτε τώρα αν αποφεύγει. Ναι. Θέλω να αυτό είναι θέμα που αφορά αυτούς τους δύο. Αλλά μα και αυτός, εσείς, η Νέα Δημοκρατία αυτός, κατεβαίνετε ανταγωνιστικά αυτός, πολιτικά σχέδια, δεν έχετε. Με όλα τα κόμματα. Ναι. Και αυτός που εκλυπαρεί για μια συζήτηση ναι. είναι σαν να του λείπει κάτι και να θέλει να το παίξει, μήπως και το κερδίσει έστω σε ένα μικρό ποσοστό από έναν πολιτικό διάλογο τέτοιο. Δηλαδή και ο ένας που αρνείται δεν μ' αρέσει και ο άλλος που παρακαλάει να γίνει. Mm-hmm. Τώρα, να περάσουμε λίγο στη γραμμή. Καλά το είπα. Ο ένας που αρνείται να γίνει ναι. και ο άλλος που παρακαλάει να γίνει. Είναι η εικόνα δύο αρχηγών αυτή. Mm-hmm. Να περάσουμε λίγο και στη δική σας τη γραμμή. Μέχρι προχθές, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, αυτό που λέγατε όλα τα κεντρικά στελέχη και η ηγεσία σας ήταν ότι έχετε στρατηγική τρίτης εντολής. Υπήρχαν μάλιστα και σύντροφοί σας στο Κίνημα Αλλαγής που λέγανε όχι μόνο θα αξιοποιήσουμε την τρίτη εντολή, αλλά γιατί όχι πρωθυπουργός κυρία Γεννηματά. Από προχθές ακούω τα στελέχη όλα ουσιαστικά να προδιαγράφουν ότι αν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, θα δώσει το Κίνημα Αλλαγής ψήφο ανοχής για να μην υπάρξει θέμα διακινδύνευσης της πολιτικής σταθερότητας. Δεν ξέρω. Πού πήγε η τρίτη εντολή, αλήθεια. Δεν ξέρω ποιος τέλεχος ερωτήθηκε και ποιο είπε αυτά και ποιος είπε αυτά. Αλλά εγώ, επειδή είμαι και καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου, mm-hmm. θα σας πω ότι επί μία αυτοδυναμίας η κυβέρνηση αναδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες ή προκύπτει από εμπιστοσύνη ή προκύπτει από ενοχή, αφού εξαντληθούν οι διερευνητικές εντολές. Ναι. Άρα δεν αποκλείεται να πάρει ένα κόμμα την τρίτη διερευνητική εντολή, εμείς δηλαδή, και να μην καταλήξει σε κυβερνητική λύση και να πει από τις υπάρχουσες αν έχουμε μια κατάσταση. Ωστόσο, η πρώτη απάντηση στο ερώτημα που μου θέτεται ναι. είναι να μιλήσει πρώτα ο λαός και να το δούμε την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί. Γιατί ούτε ο ερωτών εσείς, ούτε ο απαντών εγώ, είμαστε η λαϊκή κυριαρχία. Φέρουμε στις πλάτες μας και εσείς και εγώ ως ψηφοφόροι mm-hmm. ένα κλάσμα λαϊκής κυριαρχίας μαζί με άλλα 7 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Όταν η λαϊκή κυριαρχία εκφραστεί, θα δούμε τα ζητήματα του σχηματισμού κυβέρνησης.
Γιατί θα δούμε ποιος είναι ο κοινοβουλευτικός σχεδιασμός. Ναι. Εκείνο που λέω εγώ στον πολίτη είναι να εκτιμά ότι αν δεν ήμασταν εμείς και οι γεννηματά δηλαδή ως πρόεδρος και εμείς οι βουλευτές, ναι. στις 8 Ιουλίου η χώρα δεν θα είχε κυβέρνηση. Mm-hmm. Θα είχε την ακαταστασία του εκλογικού νόμου του Τσίπρα. Δεύτερον, να του πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτόν τον εκλογικό νόμο να τον αφήσουμε εμείς να παραμείνει στο τραπέζι. Θα τον αλλάξουμε. Μιλάμε για την απλή αναλογική. Έτσι. Μιλάμε για τον νόμο Τσίπρα, που δεν είναι ούτε απλή αναλογική, δεν είναι τίποτα. Είναι το σχέδιό του η χώρα να είναι ακατάστατη, μήπως και μέσα στην ακαταστασία του δοθεί ρόλος. Και επίσης ναι. θα εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο του 2020. Mm-hmm. Αυτή είναι η συνεισφορά η δική μας που την υποσχόμαστε προεκλογικά. Το τι θα γίνει την επόμενη μέρα είναι θέμα του λαού. Σε ό,τι μας αφορά, ανεύθυνοι δεν είμαστε. Mm-hmm. Αρκεί να σας πω ότι οι παραμονές του τελικού εκλογικού αποτελέσματος το Σεπτέμβριο του 2015, ναι. κοιτάγαμε το αποτέλεσμα με την κυρία Γεννηματά και σκεφτόμασταν ότι τι ευθύνες θα αναλαμβάναμε αν δεν έβγαινε η κυβέρνηση. Γιατί το λέγαμε αυτό, γιατί δεν θα αφήναμε τη χώρα να ξαναπάει σε εκλογές. Mm-hmm. Δεν θα αφήναμε τη χώρα να ξαναπάει σε εκλογές. Άρα είμαστε ένα κόμμα ευθύνης. Την πληρώσαμε αυτή την ευθύνη γιατί μικρύναν τα ποσοστά μας. Αλλά όποιος μας ψηφίζει, ξέρει ότι ψηφίζει ένα χρήσιμο κόμμα. Και στην αντιπολίτευση, αν βρεθούμε. Και στη συγκυβέρνηση, αν βρεθούμε, θα είμαστε σοβαροί. Το πού θα βρεθούμε θα μας το πει ο λαός και δεν θα μας το υπαγορεύσει κανένας δημοσιογράφος, κανένας τέλεχος άλλου πολιτικού κόμματος. Και θέλω με την ευκαιρία να πω, γιατί ξέρω σε ποιο κόσμο μιλάω, mm-hmm. ότι όταν απευθύνεται ένας δημοσιογράφος σε εμάς και σε μένα, απευθύνεται σε ένα κόμμα του οποίου ο ιδρυτής είναι γιος ενός υπουργού του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ναι. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, 1932, μάλιστα έχω και μια συγκεκριμένη φωτογραφία στο γραφείο μου, mm-hmm. 32ο Δημοτικό Σχολείο Ζακίνθου, θεμελιώθηκε επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου. Σε αυτό το κόμμα απευθύνεται όποιος μας ρωτάει ποιου νου θα είμαστε δεκανίκοι. Κανένας. Mm-hmm. Σύμφωνοι. Εγώ θα επιμείνω, διότι ως δημοσιογράφος έχω αυτή την ευθύνη και να σας εξηγήσω γιατί. Διότι είμαι σίγουρος ότι ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν ψηφοφόροι του κινήματος αλλαγής, κεντροαριστεροί πολίτες, προοδευτικοί άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να ξέρουν ότι δεν θα ψηφίσουν κοινά για να τους ξημερώσει Μητσοτάκης. Ναι. Και αντιστοίχως υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν κοινά, αλλά δεν θέλουν να τους ξημερώσουν δεύτερες εκλογές ή απλή αναλογική, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Όταν λοιπόν λέτε ο λαός θα δώσει την εντολή, τι εννοείτε? Ας πούμε ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει ότι πρέπει να είναι διψήφιο το ποσοστό του κοινάλ για να μπει σε συζητήσεις στο πλαίσιο των διερευνητικών εντολών. Τι λέτε? Εγώ εκφράζω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μου προ 20 ημερών. Mm-hmm. Και δεν αποστασιοποιούμε από αυτήν, ναι. ούτε θέλω να εκφράσω προσωπικές απόψεις. Καθαρά πράγματα. Μιλάμε παραμονές των εκλογών και πρέπει ο πολίτης να ξέρει ποιον ψηφίζει. Mm-hmm. Καταρχάς, όταν ψηφίζει εμένα, στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, ξέρει ποιος είμαι. Δεν υπήρξε στιγμή, μπορεί να μην συμφωνείτε μαζί μου, αλλά δεν υπήρξε στιγμή που να μην ξέρει τι εγώ λέω και τι πιστεύω και τι θέλω για τη χώρα μου. Δεύτερον, όποιος με ψηφίζει, ψηφίζει τον πιο στοχοποιημένο από το ΣΥΡΙΖΑ πολιτικό τα τελευταία 4,5 χρόνια. Έχω κατηγορηθεί για τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που για το οποίο να μην με κατηγόρησαν. Ξέρει ο κόσμος ποιος είμαι. Εγώ λοιπόν του λέω ότι η χώρα να βρει στα βράχια με εμάς δεν υπάρχει. Καμία περίπτωση. Εμείς να είμαστε δεκανίκοι του ενός ή του άλλου, επίσης δεν υπάρχει περίπτωση. Από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2018, ναι. ανεβαίνοντας να συναντήσω την κυρία Γεννηματά και μιλώντας στη Λάρισα, είχα πει ότι ο πρώτος τελείωσε, έχει βγει. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Το διακύβευμα των εκλογών είναι το ποσοστό του δεύτερου και το ποσοστό του τρίτου. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε ένα πολύ καλό ποσοστό. Μακάρι αυτό που λέει ο Νίκος να γίνει πραγματικότητα και να είμαστε πάνω από 10, ούτως ώστε να βάλουμε τους επόμενους στόχους. Γιατί δεν μας αρκεί ένα εκλογικό ποσοστό το οποίο το έχουμε εκεί και κοιμόμαστε πάνω του. Είμαστε ένα κόμμα ενεργό. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν κόμματα που άμα τα ψηφίσεις, ξέρεις ότι θα είναι εσαΐ κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς είμαστε η κυβερνώσα σοσιαλδημοκρατία. Το κυβερνών κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας, το κυβερνών κέντρο και κέντρο αριστερά. Για να το πω ναι. όλο όπως είναι. Αλλά δεν βάζετε κάποιο πήχη για όλο αυτό. Θα ήθελα δηλαδή, εγώ... εσείς από ποιο σημείο και πάνω θα εκλάβετε την ψήφο των πολιτών ως ένα μήνυμα εντολής για λύση, εντολής θέλουμε, για κυβέρνηση. Θέλουμε ένα ευπρεπές ναι. Εκλογικό ποσοστό, κύριε Μελιγκόνη, που να μας δίνει πρώτον
δυνατότητα να διεκδικήσουμε και πάλι το χώρο του δεύτερου κόμματος, που θα γίνει πρώτο, και ένα ποσοστό το οποίο να παντρεύεται με τρόπο που δίνει προοπτική με τις δυνάμεις μας στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις δυνάμεις μας στο συνδικαλισμό. Έχουμε πολύ μεγάλες δυνάμεις εκεί. Εμείς είμαστε ριζωμένο κόμμα. Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα του like. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Τσίπρας. Ένα αρχηγικό κόμμα χωρίς υπόσταση από κάτω. Οι οργάνωσεις του φύγανε με το Λαφαζάνι. Φύγανε με τη ζωή. Αλλά και το Πασόκ του Αντρέα Παπανδρέου για πόσα χρόνια ήταν έτσι. Δηλαδή, το μέχρι και στο πεντελικό είχε πει ο αείμνηστος ότι το παίρνω και φεύγω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που όπως είχε πει ο Νίκος Παπανδρέου, ο μόνος που τον μιμήθηκε σωστά ήταν ο Χάρη Κλίν και όλοι οι άλλοι είναι αποτυχημένοι μιμητές του. Ήταν ένας άνθρωπος που έφερε στις πλάτες του, από τον πατέρα του και από την οικογένειά του, την ιστορία του κέντρου. Στηρίχτηκε στο κέντρο και το διεύρυνε προς την κεντροαριστερά και μεγαλούργησε στην ελληνική πολιτική σκηνή. Εμείς πέσαμε στην παρακμή της κρίσης. Τη σηκώσαμε στις πλάτες μόνοι μας. Δεν υπήρξε συμφορά που να μην μας βρει. Και αντέξαμε. Τώρα λοιπόν κοιτάμε την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι πρώτα για τη χώρα. Σας έβαλα τις ιεραρχήσεις. Και η δεύτερη προτεραιότητα είμαστε εμείς. Αυτό το κόμμα που θέλουμε να πάει μπροστά. Άρα, δεν είναι μόνο το ποσοστό μας, είναι και η διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ που μετράει για την επόμενη μέρα. Αναρωτιέται όμως κανείς, καταρχάς δεν έχει περάσει πολύ καιρός, ήταν τον Νοέμβριο του 2017 νομίζω, όταν οι 200.000 πολίτες συμμετείχαν σε μια διαδικασία, τότε όλοι σας είχατε θέσει ως στόχο τη δεύτερη θέση. Οι ευρωεκλογές δεν έδειξαν αυτό το πράγμα. Όχι, δεν λέγαμε ότι πάμε γερά. Πάμε για 15% και βλέπουμε. Και ότι κυρίαρχο στο χώρο του κέντρου, λέγατε, ότι να έγινε το κίνημα αλλαγή. Και θα παραμείνουμε κυρίαρχοι στο χώρο του κέντρου. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα στο χώρο του κέντρου. Εντάξει, απλώς 24 και 7 δεν δείχνει αυτό το πράγμα. Ο Τσίπρας είναι ένα κόμμα λαϊκίστικο. Δηλαδή, εγώ στην Ευρώπη βλέπω τέρι του τον Μπάρμπι, τον Τσέχο. Που είναι, έρχεται και από φιλελεύθερη πλευρά. Δεν είναι όπως ο Όρμπαν που έρχεται από τα πολύ δεξιά. Δηλαδή υπάρχουν κόμματα λαϊκίστικα που έχουν έρθει και από την αριστερή πλευρά της ευρωπαϊκής πολιτικής γεωγραφίας. Δεν τον βλέπω δηλαδή ως ανταγωνιστή στο χώρο μας. Αντίθετα βλέπω ότι εμείς πρέπει να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας. Πρέπει να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας σε σχέση με το εκλογικό ποσοστό των ευρωεκλογών και αυτός είναι ο στόχος μας, κύριε Μενιγόνη. Σας το λέω καθαρά. Ναι, το ερώτημα όμως είναι. Δεν μου αρέσουν οι αριθμοί. Εγώ είχα μπει 40-20-10. Ναι. Γύρω από αυτά τα ποσοστά θα κριθούν οι εθνικές εκλογές. Με τις δικές μας ανακατατάξεις τις πρόσφατες, αυτό το μέτρημα το χάσα. Και πρέπει αναφέρεστε να... στην. Αναφέρομαι στις τελευταίες εκλογές. Στην έξοδο Βενιζέλου από το κίνημα αλλαγής. Δεν έφυγε. Δεν έφυγε. Ή παραμένει στο κίνημα αλλαγής. Τώρα, επειδή είστε και ακριβόλογος, ήταν έξοδος ή έξωση. Όχι, όχι, όχι. Ήταν οι εξελίξεις που ήταν. Μετά από αυτές, περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το εκλογικό μας ποσοστό. Που ξαναλέω, συνδυαζόμενο με τις δυνάμεις μας στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό, δίνει ένα κόμμα με προοπτική. Ωραία. Ας πούμε, εγώ επειδή έχω συνείδηση ευρωπαϊκής ιστορίας, ξέρω από ποιες φάσεις πέρασε, ας πούμε, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Στηρίχθηκε σε αυτές τις δύο παραμέτρους, συνδικαλισμό και τοπική αυτοδιοίκηση, και από 5% έγινε 40. Λοιπόν, αυτή την πορεία θέλουμε να την ξανακάνουμε. Τώρα ξανά έγινε 7 χρέος, όμως. Και είναι χρέος δικό μας. Δεν είναι 7, 8 ήταν στις ευρωεκλογές. 7,74, ξέρω εγώ. Θέλουμε να το αυξήσουμε. Το ερώτημα λοιπόν. Και ξέρετε, είναι... η εκλογική μας δύναμη των ευρωεκλογών έδινε 24 βουλευτές. Ναι. Είμαστε πια ένα κόμμα που θα πάρουμε και άλλη θέση στη Βουλή, χωροταξικά, και θα έχουμε άλλη προοπτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστεί τις συνέπειες της ήττας του, η οποία θα είναι πολύ μεγάλη. Και αν θέλετε, ένας στόχος είναι η τιμωρία του. Γιατί αυτά τα πράγματα που έκανε επί 4,5 χρόνια δεν έχουν προηγούμενο στην ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία. Ένα κόμμα μοχθηρό, ένα κόμμα που ήθελε να κλείσει φυλακή τους αντιπάλους του, ένα κόμμα που ήθελε να χαρακτηρίσει όλους τους προηγούμενους άχρηστους και να μηδενίζει το έργο τους, ένα κόμμα το οποίο κρίνεται από τον ελληνικό λαό και κρίνεται ως ανεπαρκές μετά τα 4,5 χρόνια. Και θεωρώ ότι η επόμενη μέρα δεν είναι εύκολη για αυτό το κόμμα, που είναι ένα κόμμα, σας ξαναλέω και πάλι, χωρίς ρίζες. Οι οργανώσεις του έχουν πάει στο Λαφαζάνι και είναι ένα κόμμα του Τσίπρα. Αυτό είναι. Το πιο αρχηγικό κόμμα της Ελληνικής Βουλής. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εάν δεν να δούμε, θα γίνει πολυσυλλεκτικό. Τώρα θα το δείτε αυτό, δεν το έχουμε ζήσει. Γιατί έγινε μεγάλο κόμμα, έγινε κυβέρνηση, μονολυθικό πριν το μνημόνιό του και στη συνέχεια κυβερνητικό. Τώρα θα δούμε. Έχει τάσεις.
Έχει, ας πούμε. Δεν σταμάτησε να έχει πάντως ποτέ τάσεις, από όσο θυμάμαι. Τις οποίες δηλαδή, δεν είναι πολύ συλλεκτικό. Την βία του στολίζεται που έχουν στα ψηφοδέλτια του Παπακώστες, Παπαχριστόπουλος κτλ. Αυτό δεν είναι τάση. Και την άλλη λέτε ότι είναι μονολυθικό. Δεν γίνονται όλα μαζί. Παπακώστα, Κουντουρά, Κουίκ. Αυτή είναι δεξί. Καραδεξί, όχι δεξί. Τι κόμμα τη αριστερά είσαι με αυτού. Εκείνο που είχε τάση ήταν οι 53, πώ του λέγανε, 58 πώ ήταν. Αυτοί όμω είχαν επικεφαλίσει έναν υπουργό που έπαιρνε τα πιο σκληρά μέτρα, που μείωσε το αφορολόγητο, ενώ έλεγε ότι δεν θα το μειώσει. Που, δεν υπάρχει μέτρο σκληρό του τρίτου μνημονίου και μετά που να μην είναι δικό του. Άρα, στη δε περίοδο Βαρουφάκη... Είναι λίγο άρα και ο υπουργός που υπέγραψε και την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο. Γιατί την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο, ναι. Μέχρι το 2022 με 3,5% πλεονάσματα και μέχρι το 2060 δεσμεύσει της ελληνικής οικονομίας. Υποεποπτεία και σκληρή. Αυτός ο υπουργός μπορεί να ηγείται αριστερής τάσης. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Τώρα, αν είχατε δίπλα σας ένα Σιριζέο, θα σας έλεγε ποιος μας έβαλε όμως το μνημόνιο. Το Πασόκ δεν μας έβαλε. Μνημόνιο, στο μνημόνιο μας έβαλε η κυβέρνηση Καραμαλή. Η κυβέρνηση Καραμαλή, την οποία απάλλαξε ο κύριος Τσίπρας από τα πάντα. Από όλες τις ευθύνες. Η πρώτη επιτροπή για τα μνημόνια εξέταζε την περίοδο από το 9 και μετά. Ρωτήστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προείδρευσε στην πρώτη συνεδρίαση αυτής της καταστικής, ήμουν μέλος. Και λέγαμε εμείς να πάει και πίσω. Και έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όχι. Θα σας εξηγήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί δεν πήγε πιο πριν. Πάντως, ο Πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα έχει αναφερθεί πολλές φορές στις εγκληματικές ευθύνες Καραμαλή για το 15%. Ναι, τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Όταν όμως του δόθηκε ευκαιρία να καταδείξει τον ένοχο, όχι μόνο κάλυπτε την περίοδο Καραμαλή, κάλυπτε με τον τρόπο του και την αποκάλυψη των στοιχείων της περίοδου Καραμαλή, κυνηγώντας τον Γεωργίου. Κυνηγάγανε τον Γεωργίου μέχρι πριν από λίγους μήνες. Θα σας την δηλαδή ξανακάνω την ερώτηση. Τον άνθρωπο που προερχόταν, που προείδρευσε της ανεξάρτητης αρχής των στατιστικών δεδομένων της ελληνικής οικονομίας και που έβγαλε ότι το έλλειμμα είχε φτάσει στο 15% το 2009. Τώρα, εσείς λέτε ότι... Τον κυνηγάγανε να τον βάλουν φυλακή αυτόν. Ότι το θέμα, ότι για σας... Τον κυνήγαγε η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη δικαιοσύνη. Με επανειλημμένες αναιρέσεις των αποφάσεων των εφετείων. Να τον βάλουν φυλακή. Ξέρετε, ενώ έλεγε την αλήθεια. Το λέτε αυτό συνέχεια, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν χρειάζονται και κάποια ονόματα. Τι σημαίνει ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μες στη δικαιοσύνη? Σας το ρωτάω, γιατί στα πιο εμβληματικά πράγματα που προσπάθησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κατέπεσαν στα δικαστήρια. Ψάξτε να βρείτε. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε στα δικαστήρια. Δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρω ότι τον Γεωργίου αναιρούσαν, έκαναν αίτηση αναιρέσεως των αποφάσεων των εφετείων που τον αθώωναν. Στον Αρεοπάγο γίνονται αυτά. Δείτε ποιος έκανε την αναίρεση. Εγώ το γιατί να το πω. Να μπλέκομαι με ονόματα, γιατί να το κάνω. Αφού το είναι γνωστό τη πάση. Το γράφανε οι εφημερίδες. Ανατρέξτε στα αρχεία σας να τα βρείτε. Γιατί πρέπει εγώ τώρα να δείχνω έναν άνθρωπο. Ωραία. Ερώτηση λοιπόν, πολιτική. Λέτε ότι εσείς θα κοιτάξετε και τη διαφορά μεταξύ του Κινάλ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι θέμα. Και το ερώτημα το απλό είναι, και των αν δεν ημερών... μπορέσατε να πάρετε τη ρεβάνς και να κυριαρχήσετε στο χώρο του κέντρου ή να διαμβολήσετε το ΣΥΡΙΖΑ, όσο αυτός εφάρμοζε μνημόνια, πώς θα το κάνετε τώρα? Μειώνει φόρους, λέει για τις 120 δόσεις. Η πρώτη απάντηση έχει ως εξής. Πάμε για μεγαλύτερο ποσοστό. Δεύτερον, δεν εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει τα ποσοστά των ευρωεκλογών του. Τρίτον, πιστεύω, κύριε Μελιγκόνη, και αυτό το λέω και για τη Νέα Δημοκρατία, ότι μετά τις εκλογές δεν θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες. Θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση, αυτοδύναμη ή με ανοχές, δεν ξέρω, ο λαός θα τα αποφασίσει αυτά. Και θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις ενδιαφέρουσες αλλά ήρεμες. Αυτά είναι τα δύο σενάρια. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτοδύναμη ή με ανοχές. Δεν ξέρω, βέβαια. Μπορεί να είναι και με ψήφο εμπιστοσύνης, ας πούμε. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ θα σας πω τα πράγματα. Εσείς μέχρι πού πάτε? Πάτε μέχρι την ανοχή για να μην πάει η χώρα σε δεύτερες εκλογές? Ή πάτε και σε ψήφο εμπιστοσύνης και σε συγκυβέρνηση? Πάω μέχρι το βράδυ που θα ανοίγει η κάλπη και θα δούμε τα αποτελέσματα. Και την επόμενη μέρα με το εμβληματικό τίτλο Πασόκ κίνημα αλλαγής, σταθερότητα στη χώρα, χώρα δεν βρίσκει στα βράχια, κοινωνική αλληλεγγύη, ανάπτυξη για αναδιανομή. Γιατί ο κόσμος έχει υποφέρει και πρέπει να τον στηρίξουμε τον κόσμο. Είναι η μόνη χώρα που πέρασε δύο κρίσεις. Μία την κανονική και μία άλλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είχαμε την αλλαγή του 15, η χώρα θα είχε βγει από το 15, από τη στενοπό. Αλλά με ρωτήσατε άλλο πράγμα. Βέβαια, παρακαλώ. Και πήγαινε άλλο συζήτηση. Έμεινε πίσω το ερώτημα. Ποιο είναι? Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσετε να διαμβολήσετε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα που ξεπέργαψε με το μνημόνιο. Ευχαριστώ για τη διευκόλυνση. Γιατί μου φύγει η ερώτηση.
έλεγα ότι δεν είναι η επόμενη μέρα η σχηματισμένη τη κυβέρνηση και τέλος. Αρχίζει μια απορία της κυβέρνησης της ίδιας, των αλλαγών που πρέπει να γίνουν ίσως και στο Σύνταγμα. Ναι. Γιατί η πλειοψηφία θα αποφασίσει αν πρέπει να ολοκληρωθεί η συνταγματική αλλαγή ή πρέπει να την ακυρώσουμε για να πάμε σε άλλη. Και μετά η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και φυσικά οι πρώτες ρυθμίσεις που θα αφορούν την οικονομία. Ναι. Λένε ότι θα μειώσουν τους φόρους. Είναι και στο πρόγραμμά μας. Ναι. Πρέπει να γίνει αυτό. Mm-hmm. Εγώ είμαι και δικηγόρος, ασκώ το επάγγελμά μου, ξέρω τι τραβάνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν έχουμε συνεταίρο το κράτος, όπως λέγαμε παλιότερα. Έχουμε βασικό μέτοχο της υπογραφή μας το κράτος. Δουλεύουμε για το κράτος και ό,τι περισσέψει παίρνουμε εμείς. Αυτό είναι συνταγή Τσίπρα. Τσίπρα, ναι. Κατρούγκαλου, ως Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Τσακαλώτου. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι φτιάξαν αυτή την οικονομία που πρέπει να αλλάξει. Μετά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να περιμένετε την διαμόρφωση του νέου πολιτικού τοπίου. Εκεί θέλουμε να είμαστε εμείς δυνατοί. Αλήθεια, προβλέψατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περάσει το ποσοστό των ευρωεκλογών. Αυτή είναι. Δεν προβλέπω, δεν είμαι. Ούτε μάντης, ούτε εκτιμώ. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό. Γιατί βλέπω ότι μπαίνει και ο Βαρουφάκης στη Βουλή. Ναι. Αν αυτό ισχύσει και για το κίνημα αλλαγής, στη συζήτηση που θα ξεκινήσει και το θέμα της ηγεσίας θα πρέπει να μπει στο λογαριασμό. Επιτρέψτε μου, μπαίνει ο Βαρουφάκης, λένε οι ερευνητές. Mm-hmm. Κατεβαίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατεβαίνει και η Λαϊκή Ενότητα. Ναι. Άρα συγκρατούν κάποιες δυνάμεις. Mm-hmm. Ο Τσίπρας πώς θα ανέβει, από πού θα πάρει. Από εμάς θα πάρει. Mm-hmm. Δεν θα πάρει από εμάς. Θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν το βλέπω. Αν πάρει από εσάς ή αν τέλος πάντων εσείς έχετε όχι, τα ίδια. Όχι. Υπάρχει θέμα ηγεσία στην συζήτηση μετά. Εκτιμώ, κοιτάξτε, εμείς και εγώ προσωπικά είμαι ένας παράγοντας και για την παράταξή μου, όπως να πω, ενότητας και επόμενης μέρας. Δηλαδή δεν θέλω να ανακατεύω την τράπουλα σε προεκλογικό χρόνο, αλλά ούτε και σε μετεκλογικό. Θέλω ο κόσμος να πιστεύει ότι εγώ θα βοηθήσω. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόκειται να είμαι ο άνθρωπος που θα φέρει αναστάτωση. Έτσι. Άρα μην με βάζετε ωραία. Σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Δεν τις απαντώ ούτε με διπλωματικό τρόπο. Ναι. Θα μπορούσα να απαντήσω με διπλωματικό τρόπο. Αλήθεια. Αποφεύγω και αυτό. Ωραία. Θα σας βάλω σε κάτι άλλο, αλλά αν μπορείτε σχεδόν μονολεκτικά γιατί πιέζει ο χρόνος. Παρακαλώ. Σύντροφοί σας που υπήρξαν για πάρα πολλά χρόνια, αυτό που λέμε κορυφαία στελέχη του κομματός σας. Ας πούμε η κυρία Διαμαντοπούλου δείχνει προς τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ρουσοχοίδης δεν μιλάει. Σας πληγώνουν αυτές οι συμπεριφορές τώρα που το κόμμα σας δίνει μία μάχη, ας πούμε, εκλογική. Όχι, για την κυρία Διαμαντοπούλου τώρα έχει χρόνια. Δεν είναι τώρα, από τις εκλογές του 2012. Εντάξει, τώρα εκδηλώθηκε. Δεν ξέρω, τώρα το πήραμε από το 2012, όχι. Τραβήχτηκε. Ναι. Μετά τις εκλογές του 2012, ασχολήθηκε με το δίκτυό της. Όντως. Άρα ήταν κάτι που επί 7 χρόνια πια. Ναι. Και είμαστε και φίλοι, συζητάμε. Το έχω. Πώς να σας πω. Χωνέψει. Το έχω χωνέψει. Ναι. Okay. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μου διευκρίνησε. Είχε πάρει την απόφαση και είχε ενημερώσει. Ότι δεν θα συμμετάσχει. Μάλιστα. Είναι πολύ φίλος μου. Ο Μιχάλης είναι πάρα πολύ φίλος μου. Έτσι. Και τον παρακολουθώ και τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Είναι δε ο μόνος άνθρωπος στην Ελλάδα που απέδειξε ότι μπορεί στον τομέα της δημόσιας τάξης να βάλει μια τάξη. Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Μην ξεχνάτε και τα τρία πρόσωπα αυτά, και εγώ και αυτοί οι δύο, ανήκουμε στους εξυγχρονιστές, έτσι. Όντως. Άρα έχουμε συμπορευτεί. Και καλή δύναμη στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.